Ολυμπιακού περιβαλλον 60-61-62, λέει το εξής. Επιπλέον, πετύχα άγνωστο αριθμό ξυλίνων κυβωτίων μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου βάρους και ήταν αδύνατη η εξακρίβωση του περιεχομένου. Γελάτε. Πιστεύετε ότι ένα κράτος με τις υπηρεσίες που έχει, με τα υπουργεία, με το δημόσια έργα, με όλα αυτά δεν μπορούσαν να ανοίξουν τρία εμπορευματικά ταξίδια κυβώτια και να δουν τι έχει μέσα? Γιατί δεν έγινε αυτό? Ποια σκοπιμότητα? Και αυτό να το συνδυάσω με δύο άλλα γεγονότα. Προσέξτε. Όταν γίνονται συζητήσεις αν θα έπρεπε το φορτίο του πλοίου να κατασχεθεί στην Κύπρο, εστάλησαν δύο επιστολές. Το κάθε άλλωστε ο αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Στάσαν δύο επιστολές από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη μία που λέγανε απίστευτα στην επιστολή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών ότι η Κύπρος δεν μπορεί, δεν έχει δυνατότητα να κρατήσει αυτό το φορτίο, γι' αυτό έπρεπε να πάει κάπου αλλού. Μετά από κάποιες ώρες, νομίζω 10-12 ώρες, πάει η δεύτερη επιστολή. Η οποία τι λέει η δεύτερη επιστολή? Έχουμε διευθύνσει όλα τα πράγματα και μπορούμε να το παραλάβουμε και πρέπει να το παραλάβουμε. Αυτό συνδυάστε το με αυτά τα τρία αγνώστου περιεχομένου κυβώτια. Προφανώς στο διάστημα αυτό ήρθα σε επαφή με το Ιράν κυρίως και με τη Συγκάλα και με το Ιράν και τους είπα προσέξτε, υπάρχει απόλυτο υλικό σε αυτά τα κυβώτια, μην τα ανοίξετε, μην τα μετρήσετε και κρατήστε τα εσείς για να μην πάει στους Αμερικάνους και τούτοι έχουμε μέσα. Και αυτό να το συνδυάσουμε και με κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Μάρκος Κυπριανού δεν αποδέχεται να έρθει να έρθουν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι δύο φορές, με δύο επιστολές, ζητούσαν να έρθουν για να επιθεωρήσουν το φορτίο αυτό. Μήπως έλεγαν ότι έχουν αυτά τα τρία εμπορευματοκιβώτια μέσα? Και το χειρότερο απ' όλα. Ξέρω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να αναπνέουν πυρηνική ακτινοβολία, γιατί αυτά τα κυβώτια μπορεί να έχουν μέσα πυρηνικά κάστρα. Το Ιράν έχει πυρηνική υποδομή, η Συρία προσπαθεί να δημιουργήσει πυρηνική υποδομή. Και από έξω ότι είχαν πυρηνικά καύσιμα. Δεν είχαν χημικά όπλα, δεν είχαν μικροβιολογικά όπλα, δεν είχαν όπλα θερμοβαρικά κλπ. Που απαγορεύουν αυτά. Και δεν ήθελαν να τα δει κανένας. Άρα κρατήστε το φορτίο στην Κύπρο. Κρατήστε οι φίλοι μας εδώ, τα φασιστοειδή αυτά κατάλληλα. Κρατήστε το φορτίο στην Κύπρο, να μην το δουν οι Αμερικάνοι και οι CIA κλπ. Τι έχουν μέσα και θα δούμε τι θα γίνει. Μην επιτρέψετε στην Επιτροπή Κυρώσεων να το επιθεωρήσει. Μέχρι που αναδυναμωθήκα. Και πάθαμε αυτό το μεγάλο κακό. Η εξήγηση που έδωσα εγώ είναι κάτι που πρέπει να μας το πει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Πώς μέσα σε μερικές ώρες άλλαξε μια στρατηγική φύσεως απόφαση. Να σου πει η κυβέρνηση, αλλά η εκτίμηση δική μου είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Είναι το άγνωστο περιεχόμενο του όρου εμπορευματοποιητικού. Έπρεπε να τηρηθεί μυστικό αυτό το πράγμα, να μην περιπέσει στα χέρια άλλων, στα χέρια των Αμερικανών, των Γερμανών, των Γάλλων, των Άγγλων, οι οποίοι ζητούσαν να πάρουν το φορτίο, ζητούσαν να τους δώσουν τη φορτίο, να διευκολύνουν την απαλλαγή να φέρετε στην Κυπριακή Δημοκρατία από το φορτίο. Άρα έπρεπε, με εδώ βγάλαν το πλοίο 5 χιλιόμετρα μέσα από την αχτή, μήπως και γίνει έκρηξη στο πλοίο και καταστραφεί λέμεσος. Και ξαφνικά μετά από κάποιες ώρες είπαν, ξέρετε, δεν είναι έκρηξη. Φέρτε το μέσα στην Κύπρο. Ο λόγος πιστεύω και η δική μου εκτίμηση και η ανάλυση και οι αμυστοφορίες που έχω είναι ακριβώς ότι υπήρχαν μυστικά όπλα μέσα σε αυτά τα κυβώτια, τα οποία δεν ήθελε ο Αχμαντινετζάν και ο Άσα να πληροφορηθεί η Δύση και η CIA κλπ. Βέβαια η CIA είχε τις πληροφορίες της. Γι' αυτό κατέστηκε το φορτίο και γι' αυτό επίμενε η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών να έρθουν να κάνουν επιθεώρηση για να διακριβώσουν ακριβώς το είδος του φορτίου που είχε μέσα. Αυτό Ρε φίλε, αφού λέει ότι ήταν φίλος του, δεν τα έβγαλα όλα να τα δω. Εκτός
πιστεύω ότι κάποιοι στον κρατικό μηχανισμό, ίσως. Εγώ πιστεύω ότι ξέρω. Ο πρόεδρος, ίσως ο υπουργός εξωτερικών ή ο Ζουριάδης, να γνώριζαν ότι υπήρχε απόλυτο υλικό, αλλά πιθανόν να γνώριζαν το είδος. Εγώ δεν το ήξερα το είδος, αλλά. Αλλά σίγουρα ήξερα ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ από τη Λουράσα. Από τη Λουράσα. Εκάλεσα τον διευθυντή της Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για τις έρευνες μετά αν υπήρχαν κατάλοιπα ακτινοβολίας κλπ. Και σε ζωντανή, βέβαια εγώ στον αέρα, αυτό ήταν στο γραφείο του κλπ. Τον κάλεσα να μας πει αν η υπηρεσία του έχει τα μέσα, τα μηχανήματα που μπορούν να μετρήσουν την ακτινοβολία, την ποινική ακτινοβολία. Η πρώτη απάντηση του ήταν ότι κύριε Πεντερά, έχουμε κάνει όλες τις αναλύσεις και δεν υπάρχει τίποτα. Το λέω κύριε, σας παρακαλώ να απαντήσετε στην ερώτησή που σας έκανα. Έχετε τέτοια μηχανήματα στον αέρα, το τηλεοράσιο, δεν ξέρω κάποιοι το τσίγουν αυτό. Και μου λέει, αν θέλετε, ελάτε μαζί μας αύριο να κάνουμε μαζί τις έρευνες. Του λέω, εντάξει, να έρθω, αλλά απαντήστε μου στην ερώτηση του. Έχετε τα αναγκαία μηχανήματα για να κάνετε τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις κλπ. Μου λέει, για τρίτη φορά μου λέει, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Mm. Δεν απάντησα. Mm. Και εγώ ξέρω ότι δεν είχα μηχανήματα για να μετρήσω. Mm. Και όταν κάλεσα τους υπεύθυνους να φέρουν αρμόδιους από το εξωτερικό, και προσφερθήκαν, δεν το Ισραήλ προσφερθήκε, η Ελλάδα προσφερθήκε. Ο ελληνικός στρατός έχει ειδικό τμήμα για αυτή τη δουλειά. Με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Αρμόδιοι να φέρουν. Γιατί, μήπως διαπιστωνόταν ότι υπήρχε εκνοβολία και μετά ο τουρισμός θα την αζούσε στον αέρα και η οικονομία της κύπρου στον αέρα. Και κάποιος μας είπε, κάποιος παράγοντας, ξέρετε, ξέρετε λέει, το αποτέλεσμα από το απελπισμένο ουράνιο θα έρθει μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, τι σαν μια τώρα πεθάνετε μετά από 20 χρόνια, ας πούμε. Ζήστε τώρα και πεθάνετε μετά από 20 χρόνια. Οι στρατιώτες του Ιράκ, του πρώτου πολέμου του Ιράκ, του 1991, που έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις, που χρησιμοποίησαν απελπισμένο ουράνιο, κλίματα απελπισμένα, είναι όλοι με καρκίνο σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν κάνει συναδέλφους και ζητούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση Ομπάμα για αυτό το πράγμα. Και σήμερα εμείς δεν ξέρουμε τι αναπνέουμε. Γιατί δεν έγιναν αυτή η έλεγχη που έπρεπε να έγινε.